Σήμερα το πρωί φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Αντώνη Καταβέλο, διευθυντή του ΙΕΚ Θέρμης. Κύριε Καταβέλο, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω. Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας, μιας και οδεύουμε προς το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Και φέτος, μετά από πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που οι φοιτητές, οι υποψήφοι φοιτητές, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και τα ΙΕΚ στο παράλληλο μηχανογραφικό. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται κάτι τέτοιο, το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως λέγεται. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο, πέρα από τις σχολές των ΑΕΗ που θα προτείνουν, θα ζητήσουν να μπουν, να δηλώσουν και κάποιες ειδικότητες επιπλέον στο δεύτερο μηχανογραφικό, παράλληλα δηλαδή, που αφορούν σε ειδικότητες των ΙΕΚ, της κατάρτισης δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκλειστεί ο παλιός τρόπος επιλογής, θα είναι παράλληλα και αυτός, δηλαδή το Σεπτέμβριο, έτσι όπως ξέραμε, με ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικότητες που πάλι ανακοινώνονται, ανά ΙΕΚ στην Ελλάδα, λειτουργούν 120 ΙΕΚ στην Ελλάδα. Ανακοινώνουν οι ειδικότητες εκεί γύρω στο τέλος Αυγούστου και παράλληλα τα παιδιά κάνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις με κριτήρια βαθμό πάλι απολυτηρίου, ηλικιακά κλπ. Εργασιακά και απορροφούνται σε ειδικότητες. Επομένως, έχουμε μια διπλή δεξαμενή, ας το πω έτσι. Το παράλληλο μηχανογραφικό και ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος επιλογής καταρτιζόμενων παιδιών από ποιο τομέα επιθυμεί. Mm-hmm. Κύριε Διευθυντά, να σας ρωτήσω κάτι. Αφενός, πώς σας βρίσκει αυτή η καινούργια λογική? Είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματός μου. Και κατά δεύτερον, να ρωτήσω αν κρίνετε ότι ήταν επιτέλους ο καιρός τα ΙΕΚ, τα δημόσια ΙΕΚ, να ενταχθούν σε τυπική εκπαίδευση. Ναι, είναι νομίζω το πλήρωμα του χρόνου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν γίναν βήματα, ίσως αργά. Με άλλα προβλήματα, ενδεχομένως. Ο δεσμός των ΙΕΚ υπάρχει σχεδόν 30 χρόνια, το 92-93, 92, ναι, αφορά την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των οίκων, δηλαδή δίνει διέξοδο σε 10.000 παιδιά. Να φανταστείτε, πέρσι περίπου 30-35.000 παιδιά είναι όσα σπουδάζουν, σε μία διετή, ας το πούμε, δομή, συν άλλο ένα εξάμεινο πρακτική. Περιγράφω χοντρά-χοντρά τον κανονισμό αυτών και σε πόσο χρόνο κανείς παίρνει τα απαιτούμενα προσόντα και μετά από τις εξετάσεις πιστοποίησης που δίνει. Λοιπόν, γίναν βήματα, ωστόσο φέτος με το νέο νόμο αυτόν τέλος του 20 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο, φιλοδοξεί να μπει στην τυπική εκπαίδευση, μπαίνει δηλαδή, που σημαίνει ότι έχει κάποια επιμέρους προνόμια, παραπάνω ας πούμε, δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά αργότερα και με κατατακτήριες εκτάσεις, αν το τμήμα το πανεπιστημιακό επιθυμεί να βγάλει θέσεις, να έχουν και εκεί μια επιλογή να συνεχίσουν τις σπουδές. Ωστόσο, ο βασικός στόχος είναι να καταρτιστούν πάνω σε μια ειδικότητα που θεωρούν ότι την κατέχουν ή να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι ενήλικες την δικιά τους ειδικότητα και να κάνουν κάτι άλλο. Έχουμε δηλαδή παιδιά που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και κάνουν κάτι διαφορετικό. Τώρα, με βάση και αυτό που είπατε, με βάση την αναφορά σας δηλαδή στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, θα ήθελα να ρωτήσω αν πραγματικά νιώθετε ή βλέπετε να γίνεται στο μέλλον, αν όχι τώρα, ότι τα ΙΕΚ εκπληρώνουν απόλυτα την αποστολή τους. Και μιλώ και για τη νέα λογική η οποία έχει πια έτσι υιοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Διευθυντά. Ναι, ο 47-63 έχει κάνει σοβαρά βήματα. Αυτό είναι όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει αυτό το νέο εθνικό σύστημα προπαιδευτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με επιμέρους δομές, με συμβούλια επιλογής ειδικοτήτων, κάτι που δεν υπήρχαν παλιά, εν απόκειτο στη διακριτική ευκαιρία των ΙΕΚ ατομικά να προτείνει ειδικότητες. Τώρα οι ειδικότητες και στα επαγγελματικά και στα ΙΕΚ περνάνε μέσα από μια διαβούλευση πολλών φορέων, δηλαδή υπάρχει αυτό το περίφημο συμβούλιο σύνδεση με την επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων των Δήμων, των Περιφερειών, των εργοδοτικών φορέων επίσης και των εργαζομένων, μαζί με τους διευθυντές, συναποφασίζουν, έτσι, κάτω στις ανθρωπές συζητάνε τις ανάγκες της αγοράς, ποιες ειδικότητες προχωράνε,
αναπεριοχή, αστικές ειδικότητες, ειδικότητες που αφορούν την περιφέρεια, γεωργικές ή οτιδήποτε άλλο, με ιδιαιτερότητες. Και αυτό το πραγματάκι θεωρούμε ότι επανατοποθετεί την κατάρτιση σε μια άλλη βάση, περισσότερο αντικειμενική, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει κι άλλο. Έχω την αίσθηση, ή μάλλον από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν είναι μια απλή αίσθηση, ότι κι εσείς προσωπικά έχετε βοηθήσει πολύ, έχετε συνεισφέρει αν θέλετε, στους νέους οδηγούς σπουδών, και μιλώ και ως επικεφαλής, ως διευθυντής του Δημόσιου ΙΕΚ Θέρμης. Έχετε δώσει κι εσείς τα φώτα σας. Πείτε μου λιγάκι, και νομίζω ότι αφορά και σε αρκετούς από τους ακροατές μας, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι νέες ειδικότητες στις οποίες τα παιδιά θα έπρεπε να δώσουν βάση, γιατί όπως προείπαμε κινούμαστε τώρα και στους ρυθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφώς. Συνεστήθησαν κάποιες επιτροπές, είχα την τιμή να μετέχω και εγώ, εννοείται, και πολλοί άλλοι διευθυντές. Δηλαδή γίνεται μια συνολική δουλειά σε πανελλήνιο επίπεδο, αυτά τα 120 έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν αντέξει και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε όλοι και κυρίως οι εκπαιδευόμενοι. Στόχος είναι η εύρεση εργασίας. Έτσι, για να φοβάμαι μας είναι αυτή και η παρουσιάσκηση με ό,τι σημαίνει αυτό και η μαθητεία, εννοείται, είναι η αμοιβόμενη πρακτική. Λοιπόν, οι νέες ειδικότητες είναι πολλές. Τις έχετε ήδη ακούσει και θα βγουν και στη διαβούλευση, μάλλον στην δημοσιότητα ακόμα πιο έντονη τις επόμενες μέρες όσο πλησιάζει ο καιρός. Τώρα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε αρκετές επιλογές εμείς και σαν ΙΕΚ και σαν περιοχή, η Θεσσαλονίκη, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χωρέσει μέσα από αυτό. Δηλαδή, οι ειδικότητες αρχίζοντας από την. Να τα πω πολύ γρήγορα, δηλαδή και η Κεντρική Μακεδονία έχει από την Αριθέα μέχρι την άλλη μεριά. Δηλαδή, οι ειδικότητες σε web design, σε λογιστήριο, ονειχοπλαστική, δασική προστασία, στην Αριθέα επίση, στη Βέρεια, θα δούμε ειδικότητες προ τη διακόσμηση, τα φάρμακα. Φυλακές μουσείων, ο τεχνικός τουριστικών μονάδων, στα γενικά επίσης θα δούμε τους γραμματείς ανωτέρων ανωτάτων, στην Έδεσα θα δούμε διασώστες, γύρω μας ασθενοφόρου, λέω πολλές τώρα λέξεις, ναι. Και όσοι ενδιαφέρονται θα τα ψάξουν στις ιστοσελίδες των ΙΕΚ, μπορούν να μπουν, να βλέπουν. Στην Έδεσα επίσης έχουμε μια ειδικότητα που θα λέγω σε κυρίων τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Η επανομία έχει πολύ καλές μουσικές ειδικότητες. Έτσι, τεχνολογίας, παιδοδικίας και επίσης υποληψίας. Στον εύωσμο οι γραφίστες, οι κλουδίστες. Εμείς εδώ στο Θέρμη πάμε λίγο προς το κομμάτι το οικονομίας και το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, πέρα από τη διατροφή και τη λειτουργία, έχουμε υποκριτική τέχνη θεάτρου, έχουμε ποδολογία, έχουμε στο στέλεχο τη Πασιόνια αεροματαφορά. Μια το γειτνιάζουμε εδώ με το αεροδρόμιο. Πάρα πολύ καλή απορροφητικότητα εδώ. Το στέλεχο δημοσίων σχέσεων, έτσι, κύριε Ορφανίδου, είναι πρωταγωνιστικό έντρο. Δημοσιογράφους, αλλά λέμε τώρα ότι όλα έχουν την σχέση τους. Το Θεσσαλονίκη, αν έχω χρόνο να πω και εδώ. Ναι, βεβαίως. Έχουμε το ΣΔΟΤ, λέει το Στέλεχος Διοίκησης της Οικονομίας του Τουρισμού, το Στέλεχος Ασφάλειας, προσώπων και υποδομών, επίσης γραφίστες, η Κατερίνη Εργοκρατία και άλλες περιστικές. Το Κιλτής με νοσηλευτές, με αισθητικούς πάλι. Υπάρχουν πολλές επιλογές, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Όλα τα παιδιά που θεωρούν ότι θα σπουδάσουν κάτι που ίσως να μην τους αποδώσει επαγγελματικά, θέλω να περάσει μέσα από την καρδιά τους τη σκέψη ότι τελικά δεν είναι πανάκια το να πας να σπουδάσεις ένα πανεπιστήμιο και μετά να γίνεις γιατρός επιγόρος ως οτιδήποτε άλλο και να περιμένεις να περιμένεις λογιστής από το δημόσιο. Νομίζω ότι στα 22-23, όταν βγαίνει από μια καλή ειδικότητα, αντιμετωπίζει την αγορά εργασία ακόμα πιο αισιόδοξα και με εφόδια που δεν είχαν οι παλαιότεροι. Είχαν εμπλακεί σε παθογένειες, ας το πούμε, ή σε στεγανά και στερεότυπα κλασικά πανεπιστημιακά, και αυτό δεν κάνει πάντα καλό. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Πρέπει σιγά σιγά να ξεπερνάμε αυτά τα πράγματα και να μπούμε στην αγορά εργασία. Και όλες αυτές τις παθογένειες, έτσι όπως τις αναφέρετε, και τις έχουμε δει ούτως ή άλλως, γιατί πάμπολες είναι οι περιπτώσεις φοιτητών με πτυχία, με μεταπτυχιακά, μη σας πω, που τελικά ακολουθούν τελείως διαφορετικό δρόμο, έτσι. Και πολλοί από αυτούς, όπως μας είπατε και εσείς νωρίτερα, επιστρέφουν στο δημόσιο ΙΕΚ για να βρουν μια άλλη διέξοδο. Τώρα, να σας πάω κάπου αλλού. Φέτος τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για την εκπαίδευση, όπως και για όλο το φάσμα της ζωής μας, αν θέλετε.
Πώς αντιμετώπισε το ΙΕΚ Θέρμης ή γενικότερα, αν θέλετε, και ο θεσμός του ΙΕΚ όλη αυτή την πανδημία και όλη αυτή τη δυσκολία να βρεθούν σπουδαστές και καθηγητές μαζί? Ναι, ήταν μεγάλη δοκιμασία για εμάς. Πράγματι, ξεκίνησε από το Μάιο του 20, τότε που το Μάρτιο του 20 κλείσαν τα πάντα στην Ελλάδα και επιχειρήθηκε αυτή η εξποστάσεω εκπαίδευση να αντικαταστήσει τη διαγνώση που έτσι συμπαθικά ψυχολογικά, διοντολογικά δεν έχει καμία σχέση. Δεν αντικαθίσταται. Ωστόσο όμως έπρεπε να ακολουθήσουμε σε βαθιά νερά όλοι. Γίνανε πλατφόρμες οι οποίες ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πόσο μάλλον φέτος που τον έγκρι ξανακλείσαμε 3 Νοεμβρίου ενός ΣΕΡΕΣ επίσης και παράλληλα όλη η Ελλάδα 9 Νοεμβρίου έκλεισαν όλα. Λοιπόν, από τότε μέχρι και τον Μάιο τώρα που με δειλά βήματα κάναμε κάποιες προσπάθειες να κάνουμε ζωντανό μάθημα, νομίζω ότι επαρκώς σταθήκαμε στις αποστάσεις, δηλαδή με σύγχρονες πλατφόρμες, στο WebEx κλπ. Που φιλοξένησαν ομάδες έτσι, μαθητών, καταρχάς και στη θεροβάθμια. Είναι αλλά και κατά δεύτερον, πόσο μπορεί κανείς να το πει αυτό, δηλαδή μαγειρική μαθαίνεται εξ αποστάσεως? Όχι. Αλλιώς είναι τηλεοπτικό σοου, δεν μαθαίνεται. Αλλά κάτι κάναμε. Να το πω έτσι, δηλαδή δεν χάθηκε η χρονιά, αυτό είναι κέρδος για όλο τον κόσμο. Μείναμε ζωντανοί σε αυτό το δύσκολο πράγμα που μας πήγε. Η πανδημία δηλαδή άφησε πολλές. Εγκατέλειψαν πολλοί φοιτητές? Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή αυτοί που εγκαταλείπαν πάντα για κάποιους προσωπικούς λόγους εγκατέλειψαν και τώρα. Νομίζω ότι κερδίστηκε το στοίχημα. Γιατί έχουμε τώρα πια στην παρέτα μας ένα νέο όπλο, αν τυχόν συμβεί κάτι το μέλλον ή μεθαύριο, ξέρω εγώ, κάτι γίνεται που δεν επιτρέπει τη διαζώση, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα ψηφιακή εποχή και πρέπει να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι γεγονός. Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, δηλαδή με τα κακά του και τα καλά του. Κρατάμε τα καλά σε αυτή την ιστορία. Θα κρατήσουμε τα καλά. Θα συμφωνήσω βέβαια απόλυτα μαζί σας ότι τη διαζώση, εκπαίδευση δεν μπορεί κάτι άλλο να την αντικαταστήσει, αν θέλετε και τη δική μου προσωπική άποψη. Όμως είναι ένα όπλο στη φαρέτρα σας και αυτό. Είναι κάτι επιπλέον ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, για να πλησιάσουμε έτσι και προς το τέλος της κουβέντας μας, κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω πώς βλέπετε ή πώς αναμένετε τα πράγματα και με το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως το αναφέραμε νωρίτερα, με το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων και με το Σεπτέμβριο να είναι κοντά μας τελικά. Ναι, είναι γεγονός ότι τώρα τα παιδιά αυτά που τελειώνουν το Λύκειο έχουν ένα θεματάκι με τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγή. Δηλαδή, δεν θα περάσουν όλοι. Είναι αναμενόμενο ότι δεν θα περάσουν όλοι, όπως πάντα δεν περνάνε όλοι στα πανεπιστήμια. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον ΤΕΙ, είναι όλα πανεπιστήμια κατά τμήματα. Και με δεδομένο ότι δεν είναι όλοι και ας το πούμε οι λεγόμενοι καλοί σε εισαγωγικά μαθητές. Ωστόσο είναι όλα παιδιά του κόσμου. Και στα αυτά τα παιδιά που γνωρίζουμε, δηλαδή στο 18χρονο, ο οποίος δεν πρέπει να νιώσει επουδενή ότι κλείνονται οι πόρτες μπροστά του και δεν ξέρει τι να κάνει. Επίσης, αυτό δεν αποτελεί χρυσωμένο χάπι, έτσι. Δηλαδή, οι σπουδές και η κατάρτιση είναι αναφέρον το δικαίωμα του καθενός. Θεωρώ όμως ότι αυτοί οι 2, 3, 4, 5.000, δεν ξέρω πόσες θα είναι, που θα μείνουν έξω, 10 λέμε, έχουν ένα επιπλέον λόγο να ελπίζουν σε κάτι διαφορετικό. Προτείνω και προτρέπω να δηλώσουν στο μηχανογραφικό ειδικότητες που τους αρέσουν, που είναι κοντά στη δικιά τους ιδιοσυγκρασία, και να επαναγνώσουμε αυτά τα δημόσια ΙΕΚ, αν δεν φτάσουν αυτά και τα ειδικά, εννοείται, όλοι είναι τα αγορά εργασίας, δεν έχουμε πλέον φραγμούς. Εξαρτάται βέβαια ο καθένας οικονομικά πώς είναι δικό του θέμα. Ωστόσο όμως μια δημόσια έτσι εκπαίδευση, η οποία διατίθεται ανεπιφύλακτα από την ελληνική πολιτεία, της αξίζει, θεωρώ, περισσότερη αξία και συμπαράσταση από μέρους των σπουδαστών. Γιατί είναι αμφίβλευρη αυτή η σχέση. Ένας δίνει, άλλος παίρνει. Το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η πόρη της ελληνικής πολιτείας. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, εννοείται, αλλά με αυτούς θα πορευτούμε. Έτσι ακριβώς, πάντως, να πούμε και να σημειώσουμε και για όσους μας ακούν τώρα και ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, ότι τα δημόσια ΙΕΚ είναι εντελώς δωρεάν, έτσι. Γιατί κάναμε έτσι λίγο, αναφερθήκατε και στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Και τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα ναι. Μπορεί εύκολα να γίνει σύγκριση, θέλω να πω, ότι στη μία πλευρά η δομή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι εντελώς δωρεάν ακριβώς σε 2 χρόνια και τα οποία αφήσουν κάτι. Προκειμένου δηλαδή ο άλλος να σκέφτεται που θα περάσει, να φύγω στο
σε ένα πανεπιστήμιο στο Λονδίνο ή στην Ιταλία ή οπουδήποτε άλλο και να κάνω και χρήματα, γιατί να μην έρθει να δώσει δώρο δωρεάν και να πάρει πράγματα και να μπορέσει να δει τη ζωή διαφορετικά. Και στην αγορά εργασίας θα κρατήσω αυτά σας τα λόγια και την προτροπή σας να δηλώσουν οι φοιτητές, οι μελλοντικοί φοιτητές, οι υποψήφοι και στο παράλληλο μηχανογραφικό, τα δημόσια ΕΚ, γιατί θεωρώ και προσωπικά είμαι βέβαιη γι' αυτό ότι είναι μια πολύ καλή επαγγελματική πια διέξοδος και όχι μόνο κάτι θεωρητικό. Είναι και πάρα πολύ καλή, ναι, και ειδικά εδώ στη Θέρμη, στο ΙΕΚ, που είναι ένα συγχρονοκτήριο με τα πάντα και τα εργαστήρια, θα έχουμε πιστεύω αρκετά κόσμο και είναι ευχάριστο το πρόβλημα να διαλέγουμε όσο δυσάρεστο γίνεται. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα είσαστε λοιπόν σε αυτή τη δυσάρεστη εντός εισαγωγικών θέση να επιλέξετε τους καλύτερους. Δυσάρεστη στη εισαγωγικά ακριβώς. Ναι. Κύριε Διευθυντά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Είστε καλά, κύριε Ορφανίδη, εγώ ευχαριστώ και ό,τι άλλο χρειαστεί, μακάρι να ξανακάνουμε και μια άλλη μια κουβέντα. Και όταν τα όσα παιδιά θέλουν να πληροφορηθούν, οι ιστοσελίδες μας είναι και οι Facebook σελίδες μας είναι διατιθέμενες, μπορούν να δουν, να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες. Να έρθουν και από εδώ και διαζώσεις με το καλό όταν ή τηλεφωνικά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Για χαρά.